εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλιούπολης Μιχάλης Παπαμαύρος, συμμετέχουμε και δίνουμε μήνυμα συνέχισης του αγώνα μετά την επιτυχία της απεργίας της 9ης Νοέμβρη, με κύριο ζήτημα εχμής να υπογραφούν και οι διαπιστωτικές πράξεις όλων των νεοδιόριστων συναδέλφων και να μονιμοποιηθούν επιτέλους. Εδώ και τώρα ζητάμε, εκτός από τη μονιμοποίηση και την υπογραφή των διαπιστωτικών πράξεων, να καταβληθεί, δεν κάνουμε πίσω από τα αιτήματα που έχουμε για τους μισθούς, τα μισθολογικά μας αιτήματα. Ζητάμε 20% αύξηση των μισθών μας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, υπογραφή κλαδικής ειδικής συλλογικής σύμβασης για όλους τους εκπαιδευτικούς. Άμεση νομοθετική κατοχύρωση που θα εξισώνει το ωράριο των υπηαγωγών και των εκπαιδευτικών στα ολιγοθέσια με αυτό των υπολείπων εκπαιδευτικών. Απαιτούμε τώρα να υπογραφούν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των δόκιμων αδιόριστων εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των γενών στα σχολεία. Παίρνουμε το νήμα από τη μεγάλη απεργία της 9ης Νοέμβρη και την εκοφαντική αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές και συσπειρωμένοι στα σωματεία μας κλιμακώνουμε τον αγώνα. Καλούμε τα Δέλτα Σίγμα της ΔΟΕ και ΟΝΕ να πάρουν απόφαση για απεργία για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, όχι όμως και δεδομένα, για την αξιοπρεπή καθημερινή μας διαβίωση. Εκφράζουμε και σήμερα την οργή και την αγανάκτησή μας για το καινούργιο εκβιασμό στους νεοδιόριστους συναδέλφους μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα τη μονιμοποίησή τους. Η απεργία της 9ης Νοέμβρη ήταν μόνο η αρχή. Η κατάσταση, συνάδελφε, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Φτάνει πια. Η κατάσταση στα νηπιαγωγεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Απαιτούμε άμεσα την εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών με αυτών των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί να το πιστέψουμε. Αρκεί στους εκβιασμούς και την καταστολή να απαντήσουμε μαζικά, ταξικά και αποφασιστικά. Οι νίκες είναι μπροστά.